Αν το νησί θέλει να επιβιώσει και να μην υφίσταται άλλο αυτή την πληθυσμιακή αφέμαξη, δείτε το Βόρειο Αιγαίο που γερνάει και το Νότιο Αιγαίο που ανεβάζει, που χαμηλώνει το μέσο όρο ηλικίας του. Η διαφορά είναι ο τουρισμός. Αν λοιπόν εμείς θέλουμε να έχουμε νέους στο νησί, και δεν εννοώ μόνο τους φοιτητές, νέους που θα μπορούν να ζήσουν το νησί, στο νησί, ο τουρισμός πρέπει να είναι, και ο τουρισμός, μην μπερδέψω, πρέπει να είναι στις βασικές αναπτυξιακές μας στρατηγικές. Δεν έχουμε πολλές επιλογές, ειδικά σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Και αν μου επιτρέπετε και ένα πιο προσωπικό σχόλιο, και ως Χιώτη και ως επιστήμονα που ασχολείται στον τουρισμό, με ενοχλεί όταν το καλοκαίρι ακούμε ή διαβάζουμε σχόλια να φύγει το καλοκαίρι, να φύγουν οι επισκέπτες για να χαρούμε το νησί μας. Μπορούμε να το χαρούμε όλοι. Αν για να μείνουμε τρεις μέρες να κάνουμε το μπάνιο μας στην Αγία Δύναμη μόνοι μας, το παιδί μας φεύγει και το βλέπουμε μια φορά το χρόνο, αυτό είναι εγωιστική, αντιαναπτυξιακή, αντιτοπική διάσταση. Θέλουμε τουρισμό, τον χρειαζόμαστε. Αργά ή γρήγορα θα έρθει. Αν τον φέρουμε εμείς, θα έρθει στο πλαίσιο, έχουμε την τεχνογνωσία που επιθυμεί το νησί. Δεν λέω ότι ο τουρισμός λύνει τα πάντα, αλλά μπορεί να λύσει πολλές από τις παθογένειες της καθημερινότητάς μας. Ποιότητα ζωής. Για μένα αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα και σιγά σιγά αρχίζει και περνάει. Συγγνώμη που πήρα παραπάνω χρόνο. Να παρέμβω εδώ και να προσθέσω ότι ο τουρισμός έχει πολλά ωφέλη, όπως ο Δρύσσα πριν οδείς, έχει και πολλούς κινδύνους. Το θέμα είναι να δούμε και τα μεν και τα δε κατάματα. Όσο δεν τα αντιμετωπίζουμε, δεν τα αντικρίζουμε, δεν τα συζητάμε, το μόνο που κάνουμε είναι απλά, ξέρετε, να κινούμαστε στο ασαφές και χωρίς προορισμό. Ο τουρισμός είναι εξαιρετική πηγή εισοδημάτων για να φτάνουν αυτά τα 610 ευρώ στο τοπικό κύκλωμα. Πρέπει να βρούμε τρόπους, και εδώ μπορούμε και το Πανεπιστήμιο να βοηθήσει, αλλά σίγουρα οι τοπικές αρχές και οι ντόπιοι επιχειρηματίες, να διαχυθούν σε όλο το οικονομικό φάσμα. Έτσι. Αλλά χρειάζεται σύστημα και χρόνος για όλο αυτό. Νομίζω δεν περισσεύει κανένας και πρέπει όλοι να βρούμε τρόπο να δούμε πώς μπορούμε να συμμετέχουμε σε όλο αυτό.